Θεέ μου! Με κατηγορούν για το ότι είμαι παπάς και έχω Facebook. Κάνω κάτι λάθος. Σε παρακαλώ, στείλε μου ένα σημάδι. Γεια σου, τέκνο μου. Θεέ μου! Θεέ μου! Θεέ μου, πού είσαι! Θεέ μου! Παντού είμαι, σταμάτα να κουνάς το κεφάλι σου. Εντάξει, εντάξει, θα κοιτάω εκεί. Παντού εκτός από εκεί. Οκ. Θα κοιτάω εκεί. Όχι εκεί. Αυτό είναι το κακό μου προφίλ. Οκ. Θεέ μου, είναι λάθος που είμαι στο Facebook. Όχι απλά δεν είναι λάθος, τέκνον μου, αλλά εσύ θα είσαι ο εκλεκτός που θα κηρύξει στον κόσμο τις εντολές για τη σωστή χρήση του Facebook. Εντολές! Ορίστε. Και η 10. Διάβαζε. Ναι. Διάβαζε. Περίμενε, την κλειδωμένη οθόνη, Θεέ μου. Εντολές. Εντολή πρώτη. Ου ψευδοφωτογραφήσεις. Τι εννοείστε, ε? Εννοώ ότι κάνεις friend requests αυτό και στο ραντεβού έρχεται αυτό. Ναι, Θεέ μου, ναι. Αλλά εσύ δεν είπες να κοιτάμε τον εσωτερικό πλούτο. Ναι, μέχρι που είδα αυτές τις δύο. Πρέπει να ήμουν μεθυσμένος όταν τις έφτιαχνα. Συνέχισε. Ναι. Εντολή δεύτερη. Ου ποστάρεις πάνω από 3 φωτογραφίες μωρού σου, σκυλιού σου, φαγητού σου, ποτού σου. Ακριβώς. Get a life. Για το Θεό δηλαδή. Ή μήπως για μένα δηλαδή. Εσύ που δεν γέλασες τρίτη σειρά, γέλα. Μπράβο. Εντολή τρίτη. Τίμα τους γεωργούς και τους αγρότες. Τι εννοείς, κύριε? Εννοώ μην περηφανεύεσαι για τις επιδόσεις σου στο Farmville. Οι άλλοι σκοτώνονται στα χωράφια. Σου ψόφισαν 3 πρόβατα. Ο μπου-μπου-μπίμπου στα 3 μας. Και συνεχίζω εγώ. Εντολή 4. Ου μοιήσεις τη μάνα και τον πατέρα σου στο Facebook. Μα, κύριε, αν μου επιτρέπεις, αν είναι όντως φίλοι σου και το συμπαθείς και θέλεις να μιλάτε στο Facebook. Ε, τότε τέκνον μου αγαπητό και συμπονητικό. Ναι. Είσαι loser. Όπως loser είναι και όσοι παραβαίνουν την επόμενη εντολή. Διάβασε. Ναι. Ου κάνεις like σε ό,τι ποστάρει ωραία γκόμενα. Κι αν είναι ωραίο αυτό που ποστάρει, κύριε. Δεν είναι και το ξέρεις. Το κάνεις για να σου κάτσει. Αλλά πίστεψε με, κανείς δεν πήδηξε με like. Εντολή 6. Ναι, ναι. Ου κρυφοτσατάρεις με τη γυναίκα του πλησίον σου. Μα τι πειράζει ένα αθώο τσάτ. Κανένα τσάτ δεν είναι αθώο. Χαμογελά συχνά σε άλλες γυναίκες μπροστά στην παπαδιά. Ή μήπως στέλνεις τέτοια φυλάκια. Όχι. Ωραία. Εντολή 7. Ου κάνεις άχρηστα pages και group. Μην είσαι αφελής. Τα αδέσποτα δεν θα σωθούν με like σε page. Ο πόλεμος στην Παλαιστίνη δεν σταματά με share. Και σίγουρα με group δεν θα καταφέρεις να παραμείνει η ΑΕΚ στην πρώτη εθνική. Εντολή 8. Νηστήσει μία μέρα από το Facebook. Άσε την οθόνη του υπολογιστή και βγες έξω επιτέλους. Ο κόσμος που έφτιαξα για σένα τα σπάει. Πιο high definition δεν πάει. Έκανε γερή. Εντολή 9. Ου γράψεις πικραμένα στάτους. Τι εννοείς, κύριε? Εννοώ μη γράψεις στάτους του στυλ. Αν κάποιος δεν κουνάει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι για να σε πάρει τηλέφωνο, τότε κούνα εσύ τα 5 δαχτυλάκια σου και πες του άντε γεια. Και by the way, τέκνον μου, μαλακομαγνήτης δεν υπάρχει. Εσύ είσαι μαλάκο. Ναι, εσύ. Τελευταία εντολή, Θεέ μου. Ου ποκάρεις. Τι? Γιατί? Γιατί είναι, πώς να στο πω σεμνά, μαλακία. Όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί κάνουν λάθη. Το λάθος που έκανε ο Ζάκεμπεργκ ήταν το poke, όπως το δικό μου ήταν το μπρόκολο. Μα, Θεέ μου, το να poke-άρεις κάποιον, του δείχνεις ότι το σκέφτεσαι. Ναι, για κάτσε να σε σκεφτώ λίγο. Πάρε λίγη σκέψη ακόμα. σε σκέφτεται και ο Άγιος Πέτρος. Όχι, Θεέ μου, μη... Εντάξει, Θεέ μου, το κατάλαβα. Φτάνει, φτάνει. Ωραία, τώρα κοίτα την κάμερα και χαμογέλα. Γιατί? Γιατί ξεκινάει το κάψε το σενάριο! Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την ομάδα του κάψε το σενάριο! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε! Καλή χειροκρότημα!
Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Κάψτε το Σενάριο. Σήμερα για σας έχουμε λίγο απ' όλα. Έχουμε σάτυρα, αυτοσχεδιασμό, σκετ, stand-up comedy. Έχουμε τον Κωστάκη. Ποιος είναι ο Κωστάκης, θα δούμε ποιος είναι ο Κωστάκης. Και άλλα πολλά και ό,τι άλλο προκύψει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι του σόου μας βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό. Καλά ακούσατε αυτοσχεδιασμό, όπως όταν είστε κοπέλα και κάποιος σας την πέφτει και σας ζητάει το τηλέφωνό σας και για να το αποφύγετε, του δίνετε λάθος νούμερο. Και εκείνος σας λέει, για κάτσε να σου κάνω μια αναπάτη, να έχεις και το δικό μου. Έτσι κι απόψε θα κάνουμε σκηνές που δεν έχουν υπάρξει ποτέ στο παρελθόν και δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ ξανά στο μέλλον. Μπράβο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον πρώτο αυτοσχεδιασμό. Τέλεια! Για αυτόν τον αυτοσχεδιασμό θα χρειαστώ και τους τέσσερις ηθοποιούς στη σκηνή και ήρθε η ώρα για μένα να πάρω το ρόλο του αυστηρού σκηνοθέτη. Λοιπόν, ακούστε λίγο το όραμα αυτής της σκηνής. Δημήτρη και Ζήση. Ναι. Είστε δύο detective στο CSI. Okay, οκ, το έχουμε. Ναι. Πάμε. Και σας και ερευνάτε ένα πτώμα στον τόπο του εγκλήματος. Ιωάννα, είσαι δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος για να σβήσει τα ίχνη της και πέφτει πάνω στο detective. Γιώργο, είσαι το πτώμα. Έλα. Το έχουμε. Περίμενε detective λίγο. CSI, δολοφόνος που γυρνάει, πτώμα κάτω, όχι όρθιο πτώμα, απ' τα άλλα. Έτσι είναι το πτώμα, περίμενε. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Και κυμολία. Τέλεια. Ακριβώς έτσι σε περίμενα, ναι. Έτσι. Μπράβο. Και μην αναπνέεις αν για γίνεται. Για πότε σκουπίσατε. Ωραία. Το βάψανε. Και... Action! Από ό,τι βλέπω εδώ, είναι στιγερό το έγκλημα. Βέβαια. Και από ό,τι βλέπω τριγύρω, υπάρχουν πάρα πολλές σφαίρες. Πρέπει να ρίξε πάρα πολλές πάνω σε αυτό το άθλιο πτώμα. Όποιος το έκανε. Πρέπει να τον πιάσουμε όπως και δίποτε. Μακάρι να μπορέσουμε να τον ανακαλύψουμε. Βλέπω ότι έχει γίνει κάποιος φόνος, α? Ναι. Κι όμως. Γνωρίζετε κάτι για αυτό το έγκλημα, ωραία Δεσποινής? Γνωρίζω μόνο ότι ξέρετε πολλά πια και οι δύο. Ο δολοφόνος! Είσαι η δολοφόνος αυτού του πτώματος! Ναι! Αυτό το πτώμα το σκότωσες εσύ δηλαδή! Ναι! Ακίνητη! Κατ! Τέλειος. Μπράβο. Κάτσε κάτω, μην κουνιέσαι. Μπορεί να είναι άλλο πτώμα, δίσκο για να αλλάξει. Όχι, όχι, κάτω, κάτω, κάτσε. Νομίζω είσαι το κεντρικό στοιχείο σε αυτή τη σκηνή. Ξάπλωσε, σε παρακαλώ. Πήρα πάνω λίγο. Λοιπόν, θέλω να κάνετε όσο πιο πολλά πράγματα γίνεται με το πτώμα. Όπα. Πάμε. Έτσι, κάτω εσύ, κάτω. Κάτω, μπράβο. Όσο πιο πολλά γίνεται με το πτώμα, έτσι. Ναι, πτώμα ναι. Και. Άξιον, κάτσε. Άξιον. Κοίτα εδώ, αυτά τα πόδια. Όπα. Κάτσε να γυρίσουμε αυτό το πτώμα ανάποδα. Για να το δούμε. Για να δούμε όλα τα στοιχεία. Όχι, δεν μου είναι κακάσχημο. Το πιστεύω. Έχει φάει πάρα πολλές σφαίρες. Βλέπεις παντού. Για να δούμε αν είναι όντως νεκρός, detective Δημήτρη. Είναι νεκρός. Είναι. Βλέπω ότι έγινε κάποιο... Κάποιος φόνος εδώ, είναι νεκρός, ναι, ναι, είναι νεκρός, κάτσε να τον αναστήσω. Πώς, τι εννοείς, είσαι τρελή, μα δεν ναι. Βλέπεις, από είναι νεκρός, να κοίτα. Δεν κουνάει καν τα πόδια του. Ναι. Πιάσε τον παλμό του να δεις, πραγματικά. Άλλωστε, κατ. Το παιδί εδώ. Τέλειο, πλάκα κάνω, αυτό είναι ηθοποιία. Αυτό που κάνατε εσείς δεν ήταν ηθοποιία, λοιπόν, κάτω βρε. Μη ζωντανεύεις κάθε φορά εσύ. Τσάμπα δουλειά. Λοιπόν, θέλω τώρα, νομίζω ότι αυτό που σας έλειπε είναι αντικείμενα. Θέλω σε κάθε ατάκα που λέτε να βγάζετε και ένα καινούργιο αντικείμενο. Σε κάθε ατάκα. Εσύ, πτώμα. Action! Detective Δημήτρη, θα χρησιμοποιήσω το οπωσδητονικό φασματόμετρο να δω τα δακτυλικά αποτυπώματα. Εγώ πάλι θα χρησιμοποιήσω ένα όπλο για να δω αν είναι όντως πτώμα. Είναι όντως πτώμα. Είναι όντως πτώμα. Να, πρόσεχε, θα του βάλω θερμόμετρο. Ναι, είναι παγωμένο. Κάτσε. Έχω ένα μεγεθυντικό φακό. Να δω μέσα στο αυτί του, να εστιάσω μέσα στον εγκέφαλο, να δω αν ζει. Θα πάρω το μανδύα που με κάνει αόρατη. Α, κάτι πού πήγε. Πού πήγε, ήταν μια γυναίκα εδώ. Την είδα για λίγο, αλλά ξαφνικά εξαφανίστηκε. Θα χρησιμοποιήσω το σπρέι το αντιορατικό. Α, τι έπαθες. Κάτι με χτύπησε. Θα βάλω τα γυαλιά που βλέπουν και πίσω από μανδύες. Πού είναι. Είναι εδώ. Πού. Κάτ. Εντάξει, εντάξει. Οκ. Ναι, ναι, εντάξει. Καλά. Λοιπόν, αυτό που λείπει εδώ είναι χορός. Είναι θέατρο.
Είναι χορός, είναι και θέατρο, είναι χοροθέατρος. Χοροθέατρο. Χορός και θέατρο. Χοροθέατρος. Θέατρο χορός. Θέλω να το δω με... Μπράβο ρε Γιώργο που δεν σηκώθηκες. Το κατάλαβες. Χοροθέατρο λοιπόν. Action. Θες να μιλήσεις? Ναι, detective Δημήτρη. Θα βγάλω από μέσα μου το... Είναι για να ψάξω αυτό το πτώμα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Είναι νεκρός. Από πού εμφανίστηκες αλήθεια? Δακτυλικά αποτυπώματα δεν υπάρχουν. Σήκω, Λάζαρε. Φτάνει. Ήσουν πολύ κοντά, φτάνει. Δεν ήταν αυτό που νομίζετε. Ήτανε πολύ κοντά σε αυτό που νομίζαμε όμως. Για να παρακολουθήσετε από κοντά την εκπομπή, μπείτε στο www.megatv.com/κάψε το σενάριο ή τηλεφωνήστε στο 6976-400. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα μαντάτα της εβδομάδας. Φοιτητικές εκλογές έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Μεγάλη νικήτρια η ΔΑΠ Νουδού Φουκού, που μίλησε στις καρδιές των φοιτητών με τις πρωτοποριακές ιδέες της. Ιδέες που βασίστηκαν στο τρίπτυχο Μύκονος, Αράχοβα, Σημειώσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 30% των Ελλήνων προτιμάει τη Χούντα. Αφήστε το 30%. Δείτε το ποτήρι μισογεμάτο και σκεφτείτε ότι 70% των ερευνών είναι στημένες. Η δίκη του μεγαλομάρτυρα του Πασόκ, Άχη Τσοχατζόπουλου, ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα. Όλος ο κόσμος χάρηκε, γιατί επιτέλους φέτος το Πάσχα θα έχουμε να βλέπουμε και άλλα πάθη, εκτός από αυτά του Ιησού της Ναζαρέ. Το έκτακτο διάγγελμα του Αντώνη Σαμαράς, το οποίο μίλησε θετικά για την εικόνα της Ελλάδας, αποδείχτηκε ότι ήταν μαγνητοσκοπημένο. Επιπλέον αποκαλύφθηκε ότι η κασέτα είχε σταλεί με σαφή οδηγία να μην παίξει τώρα, αλλά σε 10 χρόνια, όπου όντως τα πράγματα θα είναι θετικά στην Ελλάδα. Σε συνάντηση που είχε ο Γιάννης Τουρνάρας με τον Κάρολο Παπούλια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το ρώτησε πώς αντέχει το φόρτο εργασίας. Ο κύριος Τουρνάρας απάντησε «πίνω μουρουνέλαιο». Ενώ τα ρωτήθηκε πώς και δεν αρρωσταίνει, απάντησε «η μητέρα μου βάζει διπλό φανέλο». Ο Πολ Τόμψεν είπε ναι στη μείωση του ΦΠΑ στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση που έθεσε είναι να μην μειωθεί ο ΦΠΑ. Το ποσοστό παχυσαρκίας στην Ελλάδα όλο και αυξάνεται. Εδώ για να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα, ο Κωστάκης. Κωστάκη, βλέπω έφερες το φαγητό σου από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι, έφερα το δεκατιανό μου και έφερα και το 10 και 10 πιανό μου. Μάλιστα. Κωστάκη, είσαι 12 χρονών, έχεις ύψος 1,20 και ζυγίζεις 140 κιλά. Εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται και να μου το τρίβετε στη μούρη. Το ξέρω ότι είμαι η ντροπή της οικογένειας. Κάθε μέρα η μητέρα μου μου λέει «Πώς είσαι έτσι, σαν σκελετός είσαι. Σου λείπουν 70 κιλά». Συγγνώμη Κωστάκη, αυτό που μου λες είναι ότι η μητέρα σου σε θέλει πιο χοντρό. Ναι, 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 γιατί με αγαπάει και με προστατεύει γι' αυτό. Και ξέρει ότι άμα δεν φάω θα έρθει να με πάρει ο μπαμπούλας και ο μαύρος. Δηλαδή σε έχει πείσει ουσιαστικά ότι για να είσαι ασφαλής πρέπει να τρως. Ναι, βέβαια. Ναι. Για να είμαι εγώ καλά και όλοι οι άλλοι. Ξέρεις, όλη η υγεία των άλλων εξαρτάται από τις μπουκές που τρώω εγώ. Πρέπει να τρώω μία μπουκιά για τον μπαμπά μου, μία για τη μαμά μου, μία για τη γιαγιά μου, μία για τη γάτα μας, μία για την ξαδέρφη μου από το χωριό. Αλλά εντάξει, αυτή δεν τη γνωρίζω, αλλά σίγουρα ζει χάρη σε μένα. Επίσης πρέπει να τρώω μία μπουκιά για τον Χριστούλη, μία για την Παναγίτσα, μία για τον Πόπτο Σφουγγαράκη, μία για τον Ολυμπιακό οπωσδήποτε και μία για την Ελλάδα. Α, μία φορά δεν έφαγα για την Ελλάδα και τώρα την πληρώνουν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Συγγνώμη, δηλαδή η μάνα σου έχει πείσει ότι όλη η Ελλάδα εξαρτάται από εσένα και από το πόσο τρως. Και να ήταν μόνο η Ελλάδα. Α, ξέρετε πόσα παιδάκια πεινάνε στην Αφρική αν δεν φάω εγώ. Πρέπει να τα σώσω. Ας σου έλεγα τώρα πώς θα ήταν η Αφρική άμα δεν ήμουν εγώ και η Αντζελίνα η Τζολί. Κωστάκη όμως τρως πάρα πολύ και πρέπει να αθλείσαι. Πρέπει να κάνεις γυμναστική, να βγαίνεις έξω, να τρέχεις. Κοιτάξτε κύριε Λάμπρο, είστε με τα καλά σας εγώ να τρέξω. Δεν γίνεται. Φτάνει η μπάλα μου βγάλει κανένα μάτι. Απέζω εγώ για ξαφνικά να μου φύγει το μάτι. Άμα σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και εγώ πως περπατάω στο πάρκο πέσω κάτω
και σπάσω και το δικό μου το ποδάρι. Όχι βέβαια, ξέρετε τι είναι το γκαζόν, πράσινα καρφιά. Αμέ. Αυτό σου είχε πει η μαμά σου. Μάλιστα, αυτό μου είχε πει. Δηλαδή δεν βγαίνεις έξω, δεν γνωρίζεις άλλα παιδιά. Κάποια κοπέλα δεν έχεις γνωρίσει. Μια κοπέλα υπάρχει, η μαμά μου. Μόνο αυτή δεν θα με έδωσε μια λύση. Κωστάκη, δεν θέλω να μιλήσω για την ανατροφή των γονιών σου και να πω πώς πρέπει να το κάνουν, αλλά αυτό που θέλω να ξέρεις είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι... Κωστάκη, μάλιστα. Άκουσε με λίγο. Μια κυρία Λαμπρό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρώτη σε ποσοστό παχυσαρκία σε όλη την Ευρώπη. Αλήθεια? Ναι, Κωστάκη. Α, η μαμά μου μου είχε πει ότι άμα γίνει ποτέ αυτό θα το γιορτάσουμε με γλυκό. Άντε, καλή μας όρεση. Ένα χειροκρότημα για τον Κωστάκη! Γεια σας! Άς κύριε Λαμπρέ, το πάμε! Η Γιάννα Αγγελοπούλου έγραψε βιβλίο για τη ζωή της με τίτλο My Greek Drama. Το βιβλίο οδηγείται την ιστορία και το δράμα μιας χτυπημένης από τη μοίρα δισεκατομμυριοπούλας. Μια ιστοσελίδα αποκάλυψε ότι στο Βατικανό φέτος κατέβασαν παράνομα πολλές ταινίες πορνό, αλλά και τη ρομαντική κομεντή Love Actually. Ο Πάπας δήλωσε ότι είναι μεμονωμένο φαινόμενο και το Βατικανό δεν έχει καμία σχέση με το άθλιο είδος ταινίας που λέγεται Love Actually. Φέτος, τη Μύκονο θα επισκεφτούν οι αδερφές Καρντάσιαν. Αυτές είναι τόσο γαζές που παίζει να πήγανε στη Μύκονο επειδή έχουν ακούσει ότι η Μύκονος είναι το καλύτερο νησί για αδερφές. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, από εδώ και στο εξής, όλες οι αγορές άνω των 300 ευρώ θα πρέπει να γίνονται με πιστωτική κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε πλέον 500 ευρώ. Κανένας λόγος να υπάρχει κανένα από τα 6-500 ευρώ που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα μαντάτα της εβδομάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Α, εσύ είσαι ο Κλεάνθης. Οκ, εντάξει. Κολλητό σου, πόσα χρόνια? 12-13. Μια χαρά. Πού γνωριστήκατε? Στην παραγγλία. Βγήκες εσύ με το σώμα να στάζει, σε πετυχαίνει Κλεάνθης έτσι, λέει, αυτός πρέπει να γίνει κολλητός μου. Λοιπόν, έχουμε σηκώσει εδώ πέρα το Ζήση, τον Γιώργο και τον Δημήτρη και θέλουμε και μια κοπέλα που να είναι ελεύθερη. Εσύ είσαι ελεύθερη. Περίμενε, πώς το λένε? Ντίνα, ένα χειροκρότημα για την Ντίνα, έλα εδώ. Έλα Ντίνα, κάτσε εδώ, στο θρόνο σου. Α, με πήραν τα μαλλιά σου όπως τα τίναζες. Όπω, τι μαστίγωμα ήταν αυτό. Λοιπόν, έχουμε σηκώσει εδώ την Ντίνα και τα τρία μας αγόρια για να παίξουμε ραντεβού στα τυφλά. Ντίνα, έχεις απέναντί σου τρεις υποψήφιους γαμπρούς, τον παίκτη νούμερο 1, τον παίκτη νούμερο 2 και τον παίκτη νούμερο 3. Ο καθένας όμως έχει μια μυστική ταυτότητα, ένα κρυφό στοιχείο χαρακτήρα που δεν ξέρουν. Θα το διαβάσουν τώρα στους φακέλους που έχουν στα χέρια τους, για πρώτη φορά το διαβάζουν. Διαβάστε το, αποτυπώστε το. Ντίνα, ετοιμάσου, είναι η ώρα σου. Πόσο καιρό είσαι μόνη σου? Αρκετό. Αρκετό καιρό? Όχι, εντάξει, ναι. Ναι, ωραία. Ντίνα, είναι η ευκαιρία σου να βρεις γαμπρό τώρα εδώ πέρα. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Χαλάρωσε και πάμε να δούμε ραντεβού στα τυφλά! Παίκτη νούμερο 1. Παρακαλώ. Πού θα ήθελες να ήταν το πρώτο μας ραντεβού? Πρώτο ραντεβού, θα σε έφερα εδώ στο μαγαζάρα μου, ρε, εδώ, στο Μίτσο, απ' τα Άγραφα. Αγαθόμασταν εδώ μαζί. Έχω και άλλα θέματα. Ψάχνω να βρω αυτόν τον τύπο που πήγε με το πλασματάκι το ωραίο. Το αρνάκι γαλακτός μου. Ποιος το μισά τον πειράξει, ρε. Εσύ το μισά τον πειράξει, ποιος το πειράξε, ρε. Άρθε εδώ να ξηγηθεί μαζί μου, να βγάλω το χάς από μάχη, να βάγει χαμός, να βγάλω τον παλτά. Τελείωνε, πήγαινε παρακάτω μέχρι να τον βρω τον κερατά. Τι κοιτά, ρε. Παίκτη νούμερο 2. Τι δώρο θα μου έπαιρνες στα γενέθλιά μου? Ντίνα, 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 στα γενέθλιά σου θα σου έπαιρνα καντίνα. Να τρω σουβλάκια με πολύ κρεμμύδι και με τα παράλια για κανά μύδι. Να τρω σουβλάκια και κανά κρεμμύδι. Και με σουβλάκια και κανά μύδι. Κόγας, συγγνώμη παιδιά, πρώτη μου φορά. Παίκτη νούμερο 3. Γεια σου Ντίνα. Τι φαγητό θα μου έφτιαχνες αν ερχόμουν σπίτι σου? Α, κοιτάξτε να δεις. Η πρώτη φορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Η πρώτη φορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν πρέπει να τα κακομάθουμε τα θέματα, πράγματα. Εντάξει, κάτω. Ηρεμία, ηρεμία, ηρεμία. Έλα, 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 γόρινα μου. Έλα. Όπα, 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 όπα. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός, αλλά είμαι και πολύ τρυφερός. Κολοτούμπα, πάμε! Μην δίνει σημασία που δεν ακούνε, μην δίνει σημασία που δεν ακούνε. Άμα μου δώσει λίγο χρόνο, θα δει ότι θα τα καταφέρω. Πάρτον, πάρτον, πάρτον.
Εντάξει, θα δώσουμε λίγο χρόνο, θα δεις, θα πιάσει, θα πιάσει. Παίκτη νούμερο 1. Το πιάσω ωραίο αυτό που θέλει αυτός εδώ, να το κάνω φετούλες κάτω, να το πάμε, ρε. Να το ψήσουμε, τι αυτά, ρε. Ποιος από τους δύο πήραξε, ρε, το πλασματάκι μου. Ποιος το έχει κάνει, ρε. Εσύ το πήραξε το πλασματάκι μου, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Τα παίδια, ρε, θα σου πάσω. Τελείωνε, ρε. Πώς το κανονίσαι, ρε. Είσαι από καλή οικογένεια. Έτσι, γαμπρούλι, άμα είναι, θα τα βρούμε, δεν χανόμαστε. Δυνάκια αν είναι, θα μας πάρεις και τους δύο, ναι, πάρουμε και τον γαμπρό μαζί. Παίκτη νούμερο 2. Μιλά δεινά. Πάμε, γαμπρέ. Διάλεξε εμένα να φύγουμε από εδώ. Μπράβο, αγόρι. Διάλεξε εμένα να φύγουμε από εδώ. Με μένα μαζί, πάμε, πάμε, Ντίνα, εντάξει, όταν δίνω, όλοι χέρια έτσι. Όλοι, όλοι, και εσύ, και εσύ. Πάμε, 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 Ντίνα, πάμε, πάμε. Ντίνα! Ντίνα! Πάμε, πάμε. Ντίνα! 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 Ντίνα, έτσι ρε, Ντίνα! Έτσι ρε! Ντίνα ρε, κάρποσέ τους ρε, Ντίνα! Παίκτη νούμερο 3. Εντάξει, τώρα που εκμεταλλεύτηκα το χρόνο, θέλω να δεις κάτι. Τι είναι, κοίτα εδώ. Προσέχεις, προσέχεις. Μείνε. Μείνε. Ακούω. Μείνε. Έλα. Έτσι. Κάτσε κάτω, ρε. Έχω πείρα, έχω πείρα. Φίλε μου, εντάξει, όλα καλά. Παλικάρι. Μπράβο, καλό παλικάρι, φαίνεσαι όντως. Μπράβο, από σπίτι φαίνεσαι. Ντίνα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να μας πεις ποιος νομίζει ότι να παίξει νούμερο 1. Παλικάρι εδώ. Τι είναι. Ντίνα, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Αλλά δεν πειράζει, θα το παλέψουμε μαζί. Είναι ένας, τι είναι, σε επάγγελμα. Είναι, ας πούμε, θα σου δώσω τρεις επιλογές. Είναι στριπτιτζού, είναι αρχιτέκτονας, είναι χασάπης. Τέλεια! Και γιατί έχει εκνευριστεί. Κάποιος έκανε κάτι στην... Κόρη του, ναι, μπράβο! Μπράβο! Τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Ποιος ήταν ο παίκτης νούμερο 2? Κάποιος που μιλάει μόνο με... Όχι λέξεις, κάτι άλλο. Τι έκανε? Έλα, Ντίνα, έλα, πάμε. Με τι μιλούσε πολύ? Δεν πάει το ματσάκι, παιδιά. Με συνθήματα. Ναι! Μπράβο, Ντίνα, πολύ καλά να πας. Και ο παίκτης νούμερο 3 τι ήτανε? Ήταν ένας... εκπαιδευτής. Τι! Πες τα. Τι! Σκύλο. Ναι! 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 Τα βρήκε! Έλα, γαμπρέ μου. Λοιπόν, ούναμε. Ποιον παίκτη διαλέγεις? Ανώνησε. Όποιον και να διαλέξει έχουν να κάνουν για γεράματα, όπως πας, θα τον πάρεις γιατί αργείς. Πάμε. Ποιον παίκτη διαλέγεις? 1, 2 ή 3? Εκπαιδευτή. Το παίκτη νούμερο 3, να φύγει ο τείχος. Άσο, αμπρέ. Έλα, έλα. Πλάτε, τέλεια. Western. Τσόντα, 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 τρεις φορές. Νομίζω ότι είναι μαγικές λέξεις. Τσόντα, τσόντα, τσόντα. Είναι η έξος, είναι η πόρτα εκεί. Λοιπόν, γεμίζουμε, πυροβολάμε, τρέχουμε. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, πάμε με το 3. 1, 2. Περίμενε! Με το 3 ή με το 3 και πάμε. Με το 3 και πάμε. Πάμε αυτό το 4. Εντάξει, ρε, πάμε με το 4. Ποιο 4? Κανείς δεν πετράει με το 4. Αν το μάθει κανείς την πιάσα, θα μας κοροϊδεύουνε. Πάμε μέχρι το 5. Δεν, με το 5, πάμε. 1, 2, 3. Πάμε μέχρι το 10, θα ζήσουμε λίγο παραπάνω. Το 10 είναι πολύ, ρε. Δεν είναι. Πώς είδες τον κοιλό σέρδι μας, ε! Πώς είδες τον κοιλό το 8, ε!
Έχεις ιδέα τι είναι στρογγυλό? Φυσικά και... Όχι, ληστή σήμα, δεν είμαι ο Αϊνστάιν. Εγώ όμως έχω ιδέα τι είναι το στρογγυλό και σας λέω το μοναδικό στρογγυλό νούμερο του μηδέν. Το μηδέν! Ναι, το μηδέν, το στρογγυλό. Το μηδέν, το στρογγυλό. Είναι λάθος, είναι στρογγυλό. Στόπρε! Το πάνω πάνω μου. Λοιπόν, μετράμε μέχρι το μηδέν. Ναι, τέλει, πάμε! Πάμε, ρε, πάμε! Συγγνώμη, ρε παιδιά. Είμαι ο μόνος που έρχεται να με φτάνει στο μηδέν. Ούτε εγώ ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Προσπάθησα να το κάνω τα χέρια, αλλά τι ξέρει. Κι εγώ προσπάθησα με το μυαλό, αλλά κόλλησα. Τι έγινε, ρε πεθάνατε! Όχι! Όχι, όχι, όχι! Ζωντανοί είμαστε! Απλώς δεν ξέρουμε να μετράμε μέχρι το μηδέν. Έλεος! Απλά μετρήστε αντίστροφα από το τρία. Σε ευχαριστούμε, ρε φίλε. Να είσαι καλά, πραγματικά. Σώζεις καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε. Έλα, παιδιά. Τρία. Δύο, ένα, πάμε! Πού πήγανε, μαλακές? Ακίνητοι! Ψηλά τα θέλια! Έχετε τρία δευτερόλεπτα να πετάξετε τα όπλα σας! Ένα, δύο... Όπα, συγγνώμη, τι, στο τρία ή στο τρία και πάμε? Στο τρία και πάμε. Όπα, αυτό είναι το τέσσερα. Οχ, έχεις δίκιο, πώς θα το κάνουμε στο πέντε? Στο 5 όχι, δεν κάνει να το πάει στο 5. Είναι λίγο τσιλούτικο, ε. Ναι. Στο 7, στο 7. Το 5 είναι όπως θέλεις και με το άλλο. Θα πάω στο 10. Θα κάνω πάρα πολύ, ωραία. Τις προάλλες 10 δευτερόλεπτα έκανα μόνο από το τουαλέτα και να βγω. Ναι, θα πάω στο 9. 9. Ναι, εντάξει. Πάμε. Οκ. Ένα χειροκρότημα για την Τίνα. Έλα, πες το. Η Ντίνα μόλις μου εκμυστηρεύτηκε ότι είναι λίγο αγχωμένη, για όσοι δεν το καταλάβατε. Ντίνα, μπορείς να καθίσεις. Ντίνα, είσαι καλά? Θες να κάτσεις με το κοινό? Λοιπόν, για τον επόμενο αυτοσχεδιασμό θα γαστώ την Ιωάννα, το Ζήση και το Γιώργο. Πάμε! Το παιχνίδι λέγεται «Πάρ' το αλλιώς». Γιώργο και Ζήση, είσαστε δύο παίκτες ποδοσφαίρου. Έτσι, από αντίπαλες ομάδες, ναι. Και σε κάποια φάση πιάνεστε στα χέρια γιατί έγινε ένα τζατζάρισμα. Καλά το είπα. Τζαρτζάρισμα. Τζαρτζάρισμα. Στα 90's θα γαμούσα. Τζατζάρισμα. Τζατζάρισμα. Ναι, ναι. Ωραία. Ιωάννα, είσαι η διαιτητής που πάει να τους χωρίσει. Κλάσικ. Γιατί όχι. Και φυσικά η δυσκολία σε αυτόν τον αυτοσχεδιασμό είναι ότι κάθε φορά που λέω εγώ αλλαγή θα πρέπει να αλλάζω το τελευταίο πράγμα που είπαν, κάνανε ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων, μέχρι εγώ να είμαι ευχαριστημένος. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αλλαγή. Αλλαγή. Τίποτα! Κόκκινη κάρτα! Αλλαγή. Τι! Κίτρινη κάρτα! Αλλαγή. Τι! Κάρτα καυσαρίων! Έχετε κάρτα καυσαρίων, κύριε! Εγώ έχω περάσει κταίω, αυτός δεν ξέρω. Εμένα μου άλλαξε τα καυσαέρια. Λοιπόν, ήταν αντιαθλητικό. 5 μήνες ποινή να μην παίζεις. Αλλαγή. 10 μήνες ποινή να μην παίζεις. Αλλαγή. Θα σε βαρέσει και σένα, πάρα το! Όχι! Αλλαγή. Αλλαγή. Αυτή είναι η επικίνδυνη στάση του Πελεκάνου. Αλλαγή. Αυτή είναι η επικίνδυνη στάση του Κερανού. Αλλαγή. Αυτή είναι η επικίνδυνη στάση του Κάμα Σούτρα. Ακριβώς. Γιατί θα σε γα***σω. Λοιπόν, σφυρίζω. Τι είναι από σίδερο? Μου γίνανε στραγάλια. Λοιπόν, τώρα που είστε πάτσι, θέλω να δώσετε τα χέρια και να συμφιλειωθείτε. Πάμε. Αλλαγή. Να δώσετε τα πόδια και να συμφιλειωθείτε. Πάμε. Αλλαγή. Να δώσετε σε μένα ο καθένας σας από 10.000 ευρώ για να μην τον πω παρά έξω. Όχι, εντά. Καταρχήν εγώ έχω να βαρέσω ένσταση. Και ναι. Εγώ να βαρέσω ένα τατού και βιάζομαι. Νομίζω ότι δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Θα ρίξω και τις δύο ομάδες στη Β' Εθνική. Αλλαγή. Θα ρίξω και τις δύο ομάδες στη Γ' Εθνική. Αλλαγή.
Θα ρίξω και τις δύο ομάδες, θα τους ρίξω μια κατάρα. Να βραφίδια να τους δώσουν! Πόσο? Μπράβο, Ιωάννα. Καταπληκτική διαιτησία. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Είδες πως συμμορφωθήκανε. Υποδεχτείτε εδώ στη σκηνή την ομάδα του Κάψ το σενάριο. Γιατί δεν είναι εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε με τον επόμενο αυτοσχεδιασμό. Θα χρειαστώ τον Ζήση και τον Γιώργο στη σκηνή και θέλω και δύο εθελοντές. Σιγά. Εσένα πώς σε λένε, φίλε μου? Γιάννη, ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη. Πήγαινε και κάτσε δίπλα στον Γιώργο. Και θέλω και εσένα, πώς σε λένε? Στέλλα. Ένα χειροκρότημα για τη Στέλλα, κάτσε δίπλα στον Ζήση. Εδώ. Γιάννη και Στέλλα. Γιάννη και Στέλλα, σας έχουμε σηκώσει εδώ πέρα γιατί θα παίξουμε κούνα τα νήματα. Ο Γιώργος και ο Ζήσης είναι λίγο σαν μανεκέν στις βιτρίνες. Δεν μπορούν να κουνηθούν αν δεν τους κουνήσετε εσείς. Οκ. Okay. Τέλεια, το έχουμε. Βάλτε τους σε δύο περίεργες τάσεις. Προσοχή, μπορεί να παίξει επανάληψη απόγευμα μεσημέρι να μας δουν παιδιά. Τέλεια, ωραία. Μπράβο Στέλλα, η λεπτομέρεια μου μετράει. Stop. Ωραία, τέλεια. Πάρα πολύ καλά, Γιάννη. Λοιπόν, η σκηνή σας, Ζήση και Γιώργο, είναι εξής. Ζήση, είσαι ένας φύλακας σε σούπερ μάρκετ και πιάνεις τον Γιώργο που έχει βάλει μόλις κάτι στην τσέπη του μπουφάν του. Πάμε να δούμε κούνα τα νήματα. Κύριε, κύριε, αφήστε κάτω το κατεψυγμένο αρνί. Εδώ είναι το σήμα μου της ασφάλειας σούπερ μάρκετ. Το αφήνω. Αλλά δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ, δεν έχω κλέψει. Να και εμένα αν τα αφήνετε, να και αν δεν τα αφήνετε. Θα γυρίσω να σας κοιτάξω. Γιατί μου μιλάτε έτσι, κύριε? Εγώ δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί σας μιλάω έτσι τώρα, τώρα που θα σας κάνω σωματικό έλεγχο. Έρχομαι, έρχομαι. Ελάτε. Έρχομαι. Σας περιμένω. Να σας σηκώσω λίγο. Να τον σηκώσω λίγο τον άνθρωπο. Θα ξεκινήσω από τα παπούτσια. Καταρχήν, ναι. Εδώ ένα... Εδώ τι παντελόνι είναι αυτό, κύριε, που έχετε βάλει στο σούπερ μάρκετ? Αυτό! Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια χαρά παντελόνι. Να το πιάσω, να σας δείξω τι ύφασμα είναι. Είναι από αυτό το ύφασμα που δεν σκίζεται. Να το τραβήξω. Δεν το τραβάω. Το είπα, αλλά το ξέρω. Να. Όντως δεν σκίζεται αυτό το ύφασμα, ε? Είναι καταπληκτικό. Ωραία, να συνεχίσουμε το ψάξιμο, κύριε. Συνεχίστε, εγώ δεν έχω τίποτα. Εδώ, μην φοβάστε. Ηρεμήστε. Μπορεί να είμαι ασφάλεια, ξέρω ότι είμαι απειλητικός. Απλά πρέπει να. Κύριε, πάτε γυμναστήριο από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να σας αποθήσω, γιατί αυτό που κάνετε δεν μ' αρέσει. Θα σας μπρόξω. Έπεσα πάνω σου, αντί να σας μπρόξω. Έτσι σμπρόχνω εγώ. Καλιά. Όπα, όπα. Αυτό είναι σωματική βία εναντίον οργάνου σούπερ μάρκετ. Θα βγάλω το όπλο. Βγάζω το όπλο. Θα σε αφοπλίσω, δεν θα κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Θα σε αφοπλίσω. Να, με πιάνω το φάπα. Έφυγε. Να βρε. Φάε τώρα μια φάπα ανάστροφη. Θα σου βγάλω μια τρίχα από το ρουθούνι σου. Φακ. Τι είναι αυτό που έκανες τώρα, θα σου τραβήξω τι? Τα αυτιά. Και το άλλο. Όχι και το άλλο. Και το άλλο. Και θα τα ανοίξω τώρα, ε. Ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη και τη Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κορυφαίος τσαμπουκάς στο σούπερ μάρκετ. Πόσο πεντάχρονα. Θα σου τραβήξω τα αυτιά γιατί έκλεψες. Για να παρακολουθήσετε από κοντά την εκπομπή, μπείτε στο www.megatv.com/κάψε το σενάριο ή τηλεφωνήστε στο 6970. Υπάρχει κανένα ζευγάρι στο κοινό? Εσείς είστε ζευγάρι? Ωραία, ελάτε, ένα χειροκρότημα για ζευγάρι, ελάτε κάτω. Πάμε λίγο, κατεβείτε εδώ μαζί μου. Για αυτό το παιχνίδι θα χαστώ το ζευγάρι που μόλις φώναξα και την Ιωάννα και τον Δημήτρη στη σκηνή. Έλατε εδώ, καθίστε δεξιά και αριστερά μου. Πάρετε από ένα μικρόφωνο ο καθένας. Πάμε. Πώς σας λένε? Έφη. Έφη, λίγο πιο κοντά. Έφη. Έφη και. Δημήτρη. Μπράβο, Έφη και Δημήτρη. Πόσο καιρό είστε μαζί? 1,5 χρόνο. Τέλεια. Πάει καλά, Δημήτρη? Ναι. Οκ. Okay. Το πιστεύεις, χαίρομαι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πού γνωριστήκατε. Πού δώσατε βασικά το πρώτο σας φιλί? Έχετε φιληθεί ποτέ? Ναι.
Έφη, λίγο πιο κοντά, πες μου, πού δώσατε το πρώτο σας φιλί. Όχι μέρος του σώματος, μέρος, γενικώς. Αγία Παρασκευή. Όχι περιοχή ολόκληρη, δεν κάνω zoom in από το Google Maps. Σε καφετέρια. Σε καφετέρια. Τέλεια. Λοιπόν, το θυμάστε? Ναι. Σαν σήμερα? Χθες. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να... Χθες ήτανε. Πού λέω εγώ. Λοιπόν, θα προσπαθήσει η Ιωάννα και ο Δημήτρης να αναπαραστήσει το πρώτο σας φιλί. Το τι οδήγησε προς το πρώτο σας φιλί. Η Ιωάννα θα κάνει εσένα, ο Δημήτρης θα κάνει εσένα. Οκ. Okay. Κάθε φορά που κάνουν κάτι σωστό, θα το αφήνετε να συνεχίζει. Κάθε φορά που κάνουν κάτι λάθος, παπ, θα πατάμε αυτό, έτσι ώστε να έρθουν πιο κοντά στη στιγμή του φιλιού. Ε, οκ. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε το ραντεβού των δύο παιδιών. Εγώ θα πάρω ένα φραπόγαλο, βαρύ και σκέτο. Oh. Εγώ θα πάρω ένα διπλό καπουτσίνο. Εγώ θα πάρω μια σοκολάτα. Oh. Εσύ τι θα πάρεις? Εγώ σκεφτόμαι να πάρω μια σοκολάτινα. Εγώ σκέφτομαι να πάρω μια βάφλα με παγωτό από πάνω. Εγώ σκέφτομαι να πάρω εσένα. Το πάτησε η κοπέλα, παρεμπιπτόντως. Εγώ σκέφτομαι να πάρω ό,τι πάρεις και εσύ. Είναι τόσο ωραίο που ταιριάζουμε σε όλα. Και ήθελα να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια είμαι κολλημένη μαζί σου και ήλπιζα να έρθουμε εδώ. Wow. Εδώ και 10 χρόνια είμαι κολλημένη μαζί σου και ήλπιζα να έρθουμε εδώ. Τρεις μήνες. Εδώ και 3 μήνες σε σκέφτομαι λίγο, που και που. Το ξέρω, το είχα καταλάβει αυτό, Εφή, γιατί μου το είχε πει ο Τάκης, ο κολλητός μου. Μου το είχε πει η Σούλα, η κολλητή σου. Μάλλον δεν έχει φίλους, Δημήτρη. Μου το είχαν πει τα ζώδια. Διάβασα χθες ένα περιοδικό και μου έλεγε εσύ με την Έφη. Το είχα καταλάβει από τη ματιά σου. Το ξέρω ότι προδίδομαι από τα μάτια μερικές φορές και από τα χέρια που πάνε μόνα τους και σκαρφαλώνουν στο σώμα σου. Wow, 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 Έφη. Α, δεν πατάς! Κι όμως κάπως έτσι έγινε. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι τέτοια κοπέλα. Τον δάγκωνε. Και λέω να μην πάρω τίποτα από εδώ να φάω, γιατί θέλω να φάω εσένα. Έφη, δεν περίμενα ότι είσαι. Αλλαγή μέρους. Μπράβο, Έφη. Ξανοίγεσαι μέσα στην καφετέρια, βλέπω. Δημήτρη, εσύ από ό,τι κατάλαβες είσαι λίγο φλόρος, δεν θα κάνεις τίποτα, ε. Όχι, όχι, τώρα ήμουν έτοιμος να δαγκώσω κι εγώ το δικό σου χέρι. Να δαγκώσω κι εγώ το λαιμό σου. Α, τον δαγκώνω, ε. Τσόντα στην καφετέρια βλέπω τα παιδιά μου. Προχώρα μετά το δάγκωμα. Μετά το δάγκωμα. Και μετά το δάγκωμα θα έλεγα να σε φιλήσω κιόλας. Τέλεια! Όχι! Ναι! Έτσι ακριβώς έγινε, ε. Πάμε λοιπόν να δούμε Στάσου Κάτσε Μπουσούλα. Ω, τι παρτάρα! Μπουσούλα, όχι ξάπλωσε. Ο διαγωνισμός Stand Up by WhatsApp συνεχίζεται. Την περασμένη εβδομάδα σας ζητήσαμε να μπείτε στο www.megatv.com κάθετος, κάψε το σενάριο και να συμπληρώσετε την ατάκα. Ξέρεις ότι είσαι πολύ καιρό μόνος σου όταν... Ας δούμε λοιπόν τις 5 δημοφιλέστερες ατάκες όπως προέκυψαν από την online ψηφοφορία. Ξέρεις ότι είσαι πολύ καιρό μόνος σου όταν μουδιάζει το χέρι σου, το ακουμπάς στον άλλο και νιώθεις ότι κάποιος σου κρατάει το χέρι. Ξέρεις ότι είσαι πολύ καιρό μόνος σου όταν αφήνεις το πόδι σου αξίριστο για να νομίζεις ότι ξαπλώνεις δίπλα σε έναν άντρα. Ξέρεις ότι είσαι πολύ καιρό μόνος σου όταν τα προφυλακτικά σου έχουν λήξει. Ξέρεις ότι είσαι πολύ καιρό μόνος σου όταν σου έχει στρίψει βίδα, μη σου πω και τον μπουλόνι σου. Ξέρεις ότι είσαι πολύ καιρό μόνος σου όταν ακόμα και το 10χρονο της πολυκατοικίας σου έχει σχέση εδώ και 3 χρόνια. Εμείς πήραμε τις ατάκες σας, τις μελετήσαμε, τις αναλύσαμε, τις αξιολογήσαμε, τις ερμηνεύσαμε και καταλήξαμε ότι η νικητήρια ατάκα είναι... Ξέρεις ότι είσαι πολύ καιρό μόνος σου όταν αφήνεις το ένα πόδι σου αξίριστο για να νομίζεις ότι ξαπλώνεις δίπλα σε έναν άντρα. Νικήτρια είναι η Ιωάννα Μουστάκα που κερδίζει δωρεάν επικοινωνία προς όλο τον κόσμο του WhatsApp για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται, οπότε συνεχίζεται να μπαίνετε στο www.megatv.com κάθετος κάψε το σενάριο για να συμπληρώσετε την καινούργια τάκα η οποία είναι
Ξέρεις ότι παράφαγες στο τραπέζι του Πάσχα όταν... Αυτή τη φορά η online ψηφοφορία θα κρατήσει περισσότερο. Έχετε χρόνο μέχρι την Τρίτη του Πάσχα για να γράψετε τις ατάκες σας, να ψηφίσετε τις αγαπημένες σας ατάκες, να μπείτε, να κερδίσετε, να κάνετε χαμό. Καλή συνέχεια! Καλή συνέχεια! Την κάναμε πιο λεπτή για να μην πιάνει χώρο. Την κάναμε πιο μεγάλη για να θυμίζει σινεμά. Όμως η τηλεόραση παρέμενε βαρετή. Έχει να δει τον αδερφό της 38 ολόκληρα χρόνια. Θα ήθελες να δεις το πακέτο που σου έστειλα? Ναι. Αυτό μέχρι χτες. Γιατί από σήμερα υπάρχει η λειτουργία πορνό. Εσείς είστε που παραγγείλατε αυτό το πακέτο? Α, αυτό το πακέτο είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι περίμενα. Μοντέρνο design. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ξεπουλάμε! Η αρχαία Ελλάδα σε 29 ατόμους, αρχιτεκτονική, φιλοσοφία, ολυμπιακοί αγώνες, πόλεμοι! Πάρτε τώρα τηλέφωνο, μην κάθεστε, πάρτε τώρα το τηλέφωνο και τηλεφωνήστε να τα κερδίσετε όλα εδώ σήμερα, ξεπουλάμε! Τα δίνουμε όλα δωρεάν, κυρίες και κύριοι! Μπορείτε να πάρετε την Αθηνά, την Αφροδίτη, την Ακρόπολη, την ίδια, τι κάνω σήμερα, πουλάμε! Πάρτε τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι! Ξίξ! Κιούργια! Τι στάσεις κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες! Πού ήταν οι καλύτεροι γαμιστρώνες στον Χρυσό Αιώνα! Πόσους μυστήρες πήρα αυτή η Πινελόπη! Και ποιοι ήτανε, μπουμπούκι ήτανε, εγώ δεν ήμουνα! 30 κιλά, κυρίες και κύριοι, βιβλία σήμερα! Μόνο για εσάς ξεπουλάω! Πόσα άτομα χρειαζόταν για να θεωρείτε όργιο στην αρχαία Ελλάδα! Και δώρο μόνο για εσάς! Μια μαρμαρόσκαλη στην πλάκα του Play Art της εποχής! Για την τούρτα θα χρειαστούμε το αλεύρι, τα αυγά και το βούτυρο. Κλαουντιά, μην ξεχάσεις τη σαντιγή. Κώστα, τα κερασάκια. Τσακ, τσακ, τσακ. Ξεχάσατε την μπανάνα. Ο πρωθυπουργός εχθές είπε ως πρώτη αρχή ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια. Επειδή άκουσα πολλούς αξιότιμους βουλευτές να λένε... Προσοχή! Το προϊόν δεν μετατρέπει προγράμματα που είναι ήδη πορνό. Λειτουργία μη συμβατή, λειτουργία μη συμβατή, λειτουργία μη συμβατή. Porn Vision. Σεξικοθείτε. Θα γίνει, θα οργανωθούμε καθόλου. Ναι. Έλα, παιδιά, μα πράγμα. Έλα, ωραία, τέλεια, πάμε. Τρία, δύο, ένα, ξεκίνα. Freeze! Όταν έχει τρενάκι θα με φωνάζετε. Εντάξει, εννοείται. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το κάψιμο σενάριο. Ευχαριστούμε όσοι ήσασταν εδώ μαζί μας και όσοι μας είδαν από το σπίτι. Ωπα, ποιος με παίρνει? Σπάμε το 4! Ποιο 4! Να το μάθει κανείς να μας κοροϊδεύουνε! Κάτσε μόνο το 4. Πάμε. Εντάξει, με το 4, δεν πειράζει. Το 4! Δεν το πάει κανείς με το 4! Πάμε, το πάει κανείς με το 4! Πάμε, το πάει κανείς με το 4! Πόσο ήταν! 9! Ορίστε, δεν είναι 10, το 10 είναι πολύ. Όχι, οκ, θα το κάνουμε 8. Που είναι και στον κιλό αριθμό. Που είναι και στον κιλό αριθμό. Πάμε. Έλα, παιδιά. 3, 2, 1, πάμε! Όχι, μαλακά, μηδέν, πάμε. Πάμε, είπα. Ολόκληρο. Πάμε. Thank you.